Θα μεταφερθούμε στην Μαδρίτη, στην Ισπανική πρωτεύουσα, όπου μας περιμένει η Δώρα Μακρύ, για να δούμε λίγο τα του κορονοϊού και στην Ισπανία, γιατί η Δώρα, καλημέρα, δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει, και κυρίως μετά από τις 15 Ιουλίου, υπάρχει αύξηση στα κρούσματα. Θεωρείται ότι υπάρχουν 500 πυρήνες νέων κρουσμάτων στη χώρα. Υπάρχει όμως μία διαφορά σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο και τον περασμένο Απρίλιο, ότι ελέγχονται τα περιστατικά αυτά, τα κρούσματα. Οι περιοχές οι οποίες έχουν περισσότερα κρούσματα είναι η Καταλωνία και η Αραγόνα, αλλά και η χώρα των Βάσκων. Είναι εντοπισμένοι όλοι αυτοί οι πυρήνες και ελέγχονται, καθώς αυτή την περίοδο και εδώ και τουλάχιστον 2 μήνες υπάρχει δυνατότητα για το 95% όσων εμφανίζουν συμπτώματα να μπορούν να κάνουν τεστ. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ισπανία έχει ως τώρα πραγματοποιήσει πάνω από 6 εκατομμύρια τεστ θεωρείται ένας σημαντικός αριθμός, και το γεγονός ότι υπάρχει πρόσβαση στον κόσμο για να κάνουν τα τεστ αυτά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας διευκολύνει περισσότερο τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων. Είναι πάνω από 288.000 τα κρούσματα, συνεχίζουν, 28.472 τα θύματα. Θέλω να πω, δεν έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ ο αριθμός. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι μπορούν να τα ελέγξουν. Ήδη είναι υποχρεωτική η μάσκα σε 12 από τις 17 περιοχές της χώρας, σε όλες τις λειτουργίες, είτε είναι σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς χώρους. Στην αυτονομία της Μαδρίτης επιβάλλεται ότι στις οικογενειακές συναθρήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνώνται τα 10 άτομα, κάτι αντίστοιχο που γινόταν και παλιότερα. Και βέβαια παντού, σε μετρό, σε εστιατόρια, στο δρόμο, εκτός βέβαια από την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων, μόνο εκεί δεν απαιτείται να φοράει κάποιος μάσκα. Μάλιστα. Γενικότερα είναι μέρος της ζωής μας πλέον, και αυτό που περισσότερο απασχολεί αυτή τη στιγμή την Ισπανία είναι όχι τόσο ο κορονοϊός, αλλά είναι η τεράστια ύφεση και η οικονομική κρίση που βρίσκεται πλέον στην Ισπανία. Μια ύφεση που σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat θα φτάσει το 2020, θα κλείσει με 15%. Καθώς το δεύτερο τρίμηνο τα στοιχεία ήταν αρκετά δυσάρεστα, η Ισπανία έρχεται πρώτη στο κλείσιμο με 22,1% του ΑΕΠ της. Και βέβαια ακολουθεί η γειτονική Γαλλία, το Μεξικό, η Ιταλία και η Πορτογαλία που είναι στην 5η θέση. Ναι. Υπάρχει μείωση της κατανάλωσης, φρένο στις εξαγωγές, αλλά κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι χάθηκε η τουριστική περίοδος με όλα αυτά που συμβαίνουν, και βέβαια με τα μέτρα που παίρνει κάθε χώρα σε ό,τι αφορά τους τουρίστες της. Ναι, δεν έχει άδικο, Δώρα, γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι η τουριστική περίοδος προφανώς και χάθηκε. Το ζητούμενο τώρα είναι γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει την επόμενη χρονιά και την επόμενη τουριστική περίοδο.